Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα για παρουσίαση έχω τα δύο νέα υγρά της BMW, όπου όπως κάθε Σεπτέμβρη έτσι και φέτος η BMW έρχεται με κάποιες νέες προτάσεις, δύο αυτή τη φορά, και μιλάω για το Raptor Sauce και το Corilus. Όπου ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά της BMW που μου στείλανε τα συγκεκριμένα flavor shot για αυτή την παρουσίαση, για να τα δούμε μαζί και για να τα δοκιμάσω, όπως επίσης τους ευχαριστώ και για κάποια εξτραδάκια που μου στείλανε από προφίλ υγρών που ατμίζω αρκετά συχνά. Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με Raptor Sauce. Με μια κλασική ετικετούλα όπως έχουν και οι προηγούμενες σως. Με τη μόνη διαφορά αλλάζει το χρωματάκι. Αρκετά ωραίο το μοβάκι κατά τη γνώμη μου. Και τι είναι αυτό το υγρό όπως μας περιγράφει στην περιγραφή η VNV είναι η σειρά Signature επιστρέφει με μία ακόμα πλούσια μεστή και περίπλοκη κάσταρτ, αυτή τη φορά πλαισιωμένη από ένα γευστικό και γεμάτο άρωμα σιρόπι καφέ. Τι έλεγε συνέχεια ο Μητσόπουλος ότι ήθελε να βγάλει μία κάσταρτ με καφέ. Και αυτό το δύσκολο έργο, δυστυχώ λόγω της απουσίας του, ήρθε να βγάλει εις πέρας ο Νίκος Σαρακενίδης. Συγγνώμη. Μία κάσταρτ με καφέ όπου την έχει αποτυπώσει πλήρω, Έχουμε μία κάσταρτ διαφορετική σε σχέση με, kast, με Voodoo sauce και Demon sauce, και εννοείται και από Goblin sauce, αλλά μία κάσταρτ που είναι εκεί και ένας καφές όπου το καταλαβαίνεις τύπου όχι εσπρέσο, το καταλαβαίνεις στην άποψή μου τύπου καπουτσίνο, τύπου μακιάτο, τύπου τέτοια φάση καφέ που έχει ναι μεν και το στοιχείο της γαλατίλα δηλαδή, ότι υπάρχει κάτι ακόμα μέσα, χωρίς να είναι γαλατίλα αυτή, αλλά είναι το κομμάτι της κάσταρτ και δεν είναι ένας εσπρέσο καφές τόσο έντονος, τόσο μπουχτιστικός, τόσο κουραστικός όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα προφίλ με καφέ. Ναι, μεν υπάρχει ο καφές, αλλά δεν δε σκάει μπουμ και να καλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και καταλαβαίνεις και το κομμάτι της custard ξεχωριστά, Ξεχωριστά εννοώντας ότι ναι μεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα κρεμένιο υγρό και καταλαβαίνει και τις νότες του καφέ που είναι εκεί χωρίς να κουράζει, χωρίς να μπουχτίζει και κατά τη γνώμη μου πολύ άνετα να το κάνει all day. Για λάτρεις που ψάχνουν κασταρτ, κρέμε κτλ. είναι ένα υγρό που σίγουρα δεν θα τους κουράσει. Μπορεί να τους αρέσει, μπορεί και όχι. Εννοείται γούστα είναι αυτά, δεν αρέσουν όλα σε όλους και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Μέρες ορίμανσης που δίνει ο Νίκος Σαραγενίδης ο είναι περίπου δύο μερούλες, εννοείται όλα τα υγρά όσες μέρες ορίμανσης και να δίνει ο παρασκευαστής μπορείς να τα ατμίσεις μόλις τα φτιάξει. αλλά σου λέει ένα χρόνο ορίμανσης ότι από τότε και μετά θα πάρεις το αποτέλεσμα αυτό που θέλει να σου δώσει ο παρασκευαστής. Εγώ άκουσα αυτά που είπε σε χρόνο ορίμανση και για τα δύο Νίκο Σαρακινή και ξεκίνησα να τα δοκιμάζω ακριβώ τη μέρα που έδωσε. Δηλαδή, στη δεύτερη μέρα ξεκίνησα να δοκιμάζω Raptor Sauce και το ίδιο και για το Corellus που θα πω στη συνέχεια. Ένα υγράκι που είχε κάτι πάρα μα πάρα πολύ λίγα κατάλοιπα, δεν ήταν γυαλί, είχε τα καταλοιπάκια, αλλά σε πάρα πολύ υποφερτό επίπεδο και χωρίς να ξενερώσει κάποιον λόγο καταλήπων. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, μόλις περάσει ο Κάγκουρας, με κόριλους. Όπου, όπως το προμηνεί και η ετικέτα του, είναι ένα καπνικό ή μη καπνικό υγράκι. Όπω όπως μας λένε στο Flyer, το νέο μέλος της Tobacco Series είναι ένα γήινο καπνικό πίπα συνδυασμένο με φουντούκια και νότες πεκάν για, πραγματικά, για πραγματική συγγνώμη, απόλαυση όλη τη μέρα. Όταν είδα την ετικέτα ήμουν σίγουρος ότι πρόκειται για ένα καπνικό προφίλ. Και τι άλλο και πιο ευχάριστο για μένα ένα καπνικό πίπας. Που έχω πει αρκετές φορές στον Νίκο του Σαραγεννίδη κατηβίαν ότι αυτό το προφίλ που ψάχνω και θέλω να δω κάποια στιγμή να βγαίνει από τη VMV είναι ένα καπνικό πίπας. Μα θέλεις να το συνδυάσεις με οτιδήποτε. Ε, σαν πρόταση του είχα δώσει κάτι με αλμυρή καραμέλα. Ναι με να είναι έντονο το καπνικό στοιχείο πίπας, και να υπάρχει να το πλαισιώνει η αλμυρή καραμέλα ή κάποιο ξηροκάρπι και αυτό ήρθε να κάνει εδώ. Βλέπουμε ένα ε, καπνικό προφίλ που είναι αυτό που γουστάρω, αυτό που μου αρέσει, ένα ωραίο καπνικό, όχι τόσο έντονο, όχι τόσο μπουχτιστικό, όχι τόσο να κλωτσάει κάποιον, ένα νορμάλ και απαλό καπνικό, όπου... Το συνδύασε με κάποιο ξηροκάρπι. Και ποιο είναι το ξηροκάρπι αυτό, φουντούκι και κάποιε νότητε από πεκάν. Που αυτέ τις νότε από το πεκάν δεν τι καταλαβαίνω σε κάθε τζούρα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ναι, μεν το καπνικό του κομμάτι σε όλη τη διάρκεια της τζούρα και στην εκπνοή του αυτό που μου μένει στο τέλο. Είναι το φουντούκι, το θρηματισμένο φουντούκι, το αλεσμένο όπως θέλετε πείτε το. Ένα καπνικό full all day για μένα και ιδιαίτερα είναι full all day γιατί είναι ένα καπνικό που κατά τη γνώμη μου δεν κουράζει. Έχει τα καταλοιπάγια του, επίσης και αυτό δεν είναι γυαλί, αλλά σε σχέση με το Guadana που ήταν γάματα, δηλαδή μετά τις δύο μέρες ήθελε σίγουρα βαμβάκι από την εμπειρία που είχα εγώ. Εδώ ναι μεν έχεις καταλοιπάγια, αλλά σε καμία περίπτωση όπως είχες με τον Guadana. Έχεις πολύ λιγότερα κατάλοιπα, υπάρχουν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορεί να ξενερώσει, κά... να ξενερώσει κάποιον συγγνώμη τα πολλά κατάλοιπα. Οι μέρες ορίμανσης που δίνει εδώ είναι κοντά στις 5 μερούλες. Εγώ ξεκίνησα να το δοκιμάζω την πέμπτη μέρα, δεν το ξεκίνησα μετά την πρώτη μέρα ή μόλις το έφτιαξα. Γενικότερα προτιμώ να ακολουθώ το... τις μέρες ορίμανσης που δίνουν οι παρασκευαστές για να πάρω το προφίλ αυτό που θέλουν να δώσουνε. Δύο υγράκια που, μου άφησαν, που με άφησαν πάρα μα πάρα πολύ ευχαριστημένο και το ένα και το άλλο. Τα δοκίμασα αρχικά σε, MT, σε MTL Setup με υψηλή 12 νικοτίνη, έτσι όπως κάνω εγώ σε MTL ατμοποιητές και σε ποντάκια φάση. Το Raptor Sauce το δοκίμασα και με τριάρα που κάνω σε DL και RDL. Επίσης με άφησε αρκετά ευχαριστημένο. Ε, αλλά λόγω των γούστων μου προτιμώ να το ατμίζω σε MDL. Το Corilus το δοκίμασα και στο οπι, σε ποντάκι φάση στο κάρτριτς του. Ε, αρκετά ευχαριστημένος, δεν με ξενέρωσαν δηλαδή να μου... να χρειαστεί να αλλάξω αρκετά σύντομα αντίσταση λόγω των καταλήπων. Άντεξε αρκετά καλά. Και το ατμίζω γενικότερα σε μόκα, σε μπάικα, σε ατμοποιητές που ατμίζω τακτικά, όπως επίσης και στον δίπλωματ. Αυτά, ε, κάτω στην περιγραφή θα έχω και link από το group ατμισμαGR που έγραψε μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία και αναλυτική περιγραφή ο Νίκος Σαρακινίδης ξεχωριστά για το κάθε προφίλ, έτσι όπως κάνει πάντα. Καλό είναι να πάτησετε να τη διαβάσετε αναλύει γενικότερα πάντα την ιστορία και πώς ξεκίνησε και την πλοκή όλου του υγρού, το προφίλ του αναλυτικά μέρε ορίμανσης κλπ. Αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε και σίγουρα κατά τη γνώμη μου αξίζει να τους δώσετε μια ευκαιρία και να μην ακούτε κάτι που λέει οποιοδήποτε πάρε αυτό γαμάει, πάρε αυτό είναι φοβερό, πάρε αυτό τα σπάει. Ο καλύτερος κριτής είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε, με ρωτάτε κάτω στο ασχολή μου, στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook. Και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. I bet, I bet